Περισσότεροι από 2.000 μαθητές θα παίρνουν πρόγευμα με τη φροντίδα του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου της Πάτρας. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση βαθαίνει και οι γονείς δυσκολεύονται ακόμη και να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα κουλούρι. Στο πρόγραμμα αυτό είχαμε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια με 400 με 500 παιδιά. Πέρσι φτάσαμε στο τέλος του χρόνου να βοηθάμε περίπου τα 1.500 μαθητές. Φέτος, περιμένοντας τις αιτήσεις που θα δεχθούμε, φοβάμαι μήπως αυτό το νούμερο αυξηθεί. Έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε μέσω των τροφίμων μας τουλάχιστον 2.000 παιδιά. Ο Δήμος Πατρέων από την πλευρά του είτε θα χορηγεί προϊόντα απευθείας στις οικογένειες, είτε θα πληρώνει στο κάθε σχολικό κηλικείο σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, προκειμένου να χορηγείται δωρεάν σε συγκεκριμένους μαθητές κουλούρι ή τυρόπιτα. Ξεκινάμε και φέτος τη δράση μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους υποστηριζόμενους μαθητές στα σχολεία, όπως είχαμε κάνει πέρσι και πρόπερσι. Μια δράση την οποία αναγκαστήκαμε από τις ανάγκες των μαθητών που δυστυχώς στις μέρες μας και είναι λυπηρό και ντροπή για την κοινωνία που ζούμε, να πούμε ότι υπάρχουν παιδιά που λυποδηφάνε ή δεν έχουν να φάνε και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους έτσι όπως θα έπρεπε για όλα τα παιδιά της Ελλάδος και όλα τα παιδιά του κόσμου. Μια δράση η οποία λειτουργήσε εδώ και 2 χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Δήμος της Πάτρας χορηγούσε πρόγευμα σε 1.500 παιδιά την περσινή χρονιά, ενώ είχαν μείνει ακάλυπτα περισσότερα από 300 αιτήματα λόγω έλλειψης προϊόντων. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε πως εκατοντάδες είναι οι μαθητές που παίρνουν Δεκατιανό με τη μέριμνα συλλόγων διδασκόντων, συλλόγων γονέων και κυδεμόνων και ευαισθητοποιημένων ομάδων συμπολιτών. Όπως για παράδειγμα η ομάδα του 5 ευρώ. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να κοιτάμε τις πληγές και τους πόνους και τους καημούς του λαού μας και τα δεινά του, αλλά θα πρέπει το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα να διεκδικήσει όλα αυτά που του αξίζει και δικαιούται και να μην έχουμε ποτέ φτώχεια ξανά, ποτέ ανέχεια, ποτέ εξαθλίωση, να μπορεί να ζει ο κόσμος, όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά του κόσμου σε μια κοινωνία χωρίς αυτά τα δεινά, χωρίς ανεργία, χωρίς φτώχεια. Και σε αυτό πρέπει να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που δικαιούμαστε για να εξαλείψουμε τη φτώχεια και όχι να συζητάμε πώς θα βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιους ανήμπορους.